Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη Χρυσαφόδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Χρυσαφόδη. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Χαίρετε. Τι γίνεται, τι λέει η επισκεψιμότητα στην περιοχή εκεί πέρα? Συμφωνώ με όλα αυτά που προείπατε, ότι βουλιάζει από κόσμο, γενικότερα ο Δήμος Παγκαίου. Αλλά την τιμητική του στο καλοκαίρι έχουν οι παραλίες μας, η παραλιακή ζώνη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και σε εμάς γίνεται το ίδιο ακριβώς. Πού να έρθει κόσμο. Νομίζω πιο πολύ από ποτέ, δεν ξέρω. Πού να έρθει και του Σωτήρος ένα πράγμα. Είναι η απορία όλων μας το πόσο κόσμος ακόμη θα έρθει. Ναι. Έχει, από προηγούμενα χρόνια είπατε, έχει περισσότερη κίνηση. Ναι, έχει περισσότερη κίνηση. Ξεκινήσαμε από το Πάσχα, να πω έτσι, από τον Μάιο, και ο Ιούνιος θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών. Με επαγγελματίες τουλάχιστον που μιλάω, μου λένε ότι κάνουν πωλήσεις σε Αυγούστου, έχουν κόσμο Αυγούστου. Δηλαδή είναι σαν full season ο Ιούνιος. Θεωρώ για πρώτη φορά. Κάτι που δεν έδινε ο Ιούνιος τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του ότι ήταν τα σχολεία, ήταν οι υποχρεώσεις. Αλλά και βλέπουμε γενικότερα στην ευρύτερη περιφέρεια, ακόμα και στο λιμάνι της Καβάλας για τη Λίμνο, από μέσα Ιουνίου σχηματίζονται ουρές αυτοκινήτων. Κάτι που τον Ιούνιο δεν το βλέπαμε. Πραγματικά. Πολύ σωστά. Θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Ταραμπατζής, το ότι βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός. Άλλες φορές τον Ιούνιο θυμόμαστε να έχει βροχές και κάποιες φορές ακραία καιρικά φαινόμενα. Νομίζω εμείς τα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Όλοι. Πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, ναι, συνήθως μετά τις θερινές διακοπές, μετά το κλείσιμο των σχολείων μάλλον, ξεκινούσε συνήθως. Ξεκινούσε, ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα, νομίζω, τουλάχιστον του Παγκαίου, αλλά θεωρώ και όλης της Ελλάδος, και αυτό ίσως οφείλεται και στο ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους επισκέπτες και από άλλες χώρες πλέον πλην των Βαλκανίων, αλλά και στο ότι σίγουρα βοηθάει ο καιρός, ενδείκνυται. Δηλαδή, άνθρωποι που κάνουν τώρα εδώ τις διακοπές τους από Βουλγαρία, από Γερμανία, μας λένε ότι έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μην το θεωρείτε κάτι τόσο μακρινό. Έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν από Σόφια ή από άλλες περιοχές για να κάνουν μπάνιο, για να γεμίσουν ήλιο και μετά να ξαναεπιστρέψουν όλοι στον τόπο τους. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Οι παροχές έχουν εξυγχρονιστεί, κυρία Χρυσαφούδη, γενικότερα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο επισκέπτης στην παραλία Οφρυνίου θα τα βρει όλα? Θα τα βρει όλα και τολμώ να πω ότι οι παροχές πάντοτε ήταν πάρα πολύ υψηλές στην παραλία Οφρυνίου, όπως αναφέρατε, αλλά και γενικότερα, γιατί πηγαίνω παντού, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως με βλέπετε ίσως. Είναι πολύ υψηλές οι παροχές. Ναι, ο επισκέπτης θα τα βρει όλα. Έχει πάρα πολύ ωραία καταστήματα, κυρίως δηλαδή εστίασης, για να πάνε, να πίνουν τον καφέ τους, να φάνε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και πολύ καλά σε ποιότητα. Δηλαδή, αν έρθει ένας επισκέπτης και με ρωτήσει, Μυρσίνη, πού να πάω να πιω ένα ουζάκι? Ειλικρινά θα του πω ότι όπου θέλεις μπορείς να καθίσεις και θα μείνεις απόλυτα ικανοποιημένος. Επίσης, να πω ότι τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Είναι το ένα πιο όμορφο από τα άλλα. Δίνουν πάρα πολύ έμφαση στην κατασκευή πλέον. Δίνανε, θα μου πεις, γιατί η θάλασσα πρέπει να έχει καλή κατασκευή, ένα κινητό για να πεις να το αγοράσεις και να μην έχεις προβλήματα. Αλλά από εκεί και πέρα και το design είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα βλέπεις με πολύ ευχαρίστηση, το μάτι γεμίζει. Το πολυδύναμο? Το πολυδύναμο λειτουργεί μέχρι το μεσημέρι με 2 γιατρούς και 2 νοσηλεύτριες. Το καλό είναι ότι έχουμε πλέον το ΕΚΑΒ, το οποίο κάνει 3 βάρδιες και... Εντάξει, είναι από το τίποτα, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αχρίαστοι να είναι οι άνθρωποι, ναι. Και του ΕΚΑΒ και του Πολυδύναμου, αχρίαστοι να είναι, αλλά τόσους κόσμος που υπάρχει, υπάρχουν συμβάντα. Πού θα πρέπει να υπάρχει. Και για παραθεριστές. Είναι, εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Μακάρι απλά να είναι μικρά, να προλαβαίνονται από τους ανθρώπους που έχουμε εδώ και μας βοηθάνε, τους γιατρούς ή τους διασώστες. Και να τα ξεπερνάμε. Μόνο αυτό εύχομαι. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, με την ιδιότητα της Προέδρου των Παιδικών Κατασκηνώσεων, είδαμε ότι πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός. Ξεκίνησε η πρώτη έτσι, περίοδος που φιλοξενεί τα παιδιά μας στις παιδικές κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου.
οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, έχουν ανακαινιστεί, έχουν βαφτεί, υπάρχει καινούριος εξοπλισμός. Αποτελούν έτσι ένα πρότυπο. Είστε ικανοποιημένοι σε αυτή τη φάση που μιλάμε τώρα, κυρία Χρυσαφώδη? Δηλαδή, προχθές παραβρεθήκατε στον αγιασμό. Λέτε, είσαστε, δηλώνετε ικανοποιημένοι? Δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένη, τολμώ να πω, γιατί στις παιδικές κατασκηνώσεις της Νέας Πέρα μου έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και από θέμα της κατασκευής, της ανακαίνησης των σπιτιών, βάφτηκαν, συντηρήθηκαν κτλ. Αλλάχθηκαν κουφώματα, αλλάχθηκαν στα μπάνια, πόρτες, υγιεινής. Επίσης έχουμε αντικαταστήσει τα κρεβάτια των παιδιών και τα στρώματά τους, είναι όλα καινούρια. Παρεμβάσεις φυσικά πάντοτε γίνονται και μικροζημίες ή μικροπροβλήματα θα υπάρχουν, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένη διότι σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα και να είναι ικανοποιημένα τα παιδάκια και οι γονείς φυσικά ή αργότερα σε άλλα δεκαήμερα οι μεγαλύτεροι που θα μας επισκεφθούν. Ανά δεκαήμερο είναι έτσι? Ανά δεκαήμερο είναι. Πολύ σωστά, έως τέλος Αυγούστου. Φέτος είναι δίμηνα, δεν είναι πλέον τρίμηνες στις κατασκηνώσεις η διάρκειά τους. Και προσπαθούμε να φιλοξενήσουμε όσο περισσότερους φίλους μπορούμε, μικρούς και μεγάλους. Και φυσικά όταν φύγουν, διότι να πω ότι εντάξει το τοπίο είναι μαγευτικό. Εγώ να πω την αλήθεια δεν γνώριζα τις κατασκηνώσεις εκ των πολύ έσων, διότι μόνο είχα παραβρεθεί στο εκκλησάκι για κάποιες μυστήρια, όσες γάμους και τα λοιπά, για κάποια μυστήρια. Αλλά έχω μείνει έκπληκτη, δηλαδή πας και ανοίγει η ψυχή σου ρε παιδί μου. Βλέπεις τη θάλασσα, αυτό το απέραντο γαλάζιο, τον ουρανό. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ και όμορφα, το πάνω όμως και το κάτω συγκρότημα. Μιλάμε για δύο συγκροτήματα. Πολύ σωστά ενδείκνυται η κάτω κατασκήνωση των ΑΜΕΑ, επειδή είναι επίπεδη και δεν δυσκολεύουμε τη ζωή φυσικά των παιδιών αυτών, που ούτως ή άλλως είναι δύσκολη η ζωή τους. Προσπαθούμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν ευκολότερη. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα είπαμε, οι ανάγκες δεν τελειώνουν. Το θέμα όμως ότι γίνονται προσπάθειες, είναι ότι γίνονται προσπάθειες, ότι γίνονται βήματα. Κάθε φορά είμαστε και καλύτερα, κάθε χρόνο και μέρα με τη μέρα, τολμώ να πω ότι από τις παρεμβάσεις που γίνονται είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πολύ ωραία. Πέρα από το event που θα έχουμε με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στις 26 του μήνα Ιούλη στα Κάστρα, έχουμε κανένα εκεί στην παραλία Οφρυνίου? Προετοιμάζει ο Δήμος Παγκαίου. Γνωρίζετε κάτι? Όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Ναι. Κάτι. Λέω, μήπως κανένας εμπορικός σύλλογος, κανένας ιδιώτης, λέω. Αντιλαμβάνομαι ότι πλέον, κυρία Χρυσαφώδη, μην αγχώνεστε. Δεν υπάρχει δημοτική κοινοφιλής επιχείρηση. It's okay, εντάξει. Δεν είστε πρόεδρος, δεν σας ρωτάω ως πρόεδρο. Λέω, από τα ακούσματα που έχετε, αν γίνει κάτι, κανένα event. Γιατί θυμόμαστε πολύ καλά αυτά τα οποία περάσατε. Το να φέρεις κάποια ονόματα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εντάξει. Μέχρι και την τελευταία στιγμή καρδιοχτυπάς να πάνε όλα καλά και να ακούς και τα σχολιάνα. Πώς είναι, αλλά τώρα θα σας μιλήσω σαν Μυρσίνη Χρυσαφούδη και σαν καμιά άλλη ιδιότητα. Ναι. Εντάξει, μία πικρία τη νιώθω, γιατί οι πράγματα που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν γίνει. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίες που τους φιλοξενούσαμε εδώ και κακά τα ψέματα βγάζανε ένα πάρα πολύ καλό μεροκάματο εκείνες τις ημέρες, μου τηλεφωνούν συνεχώς, μου λένε θα γίνει κάτι, να βοηθούμε. Και δυστυχώς δεν μπορώ να τους πω κάτι, γιατί δεν γνωρίζω και κάτι. Μακάρι τώρα που μιλάμε εγώ να έχω άγνοια για κάτι που θα συμβεί, αλλά δεν γνωρίζω κάτι ειλικρινά. Θα έπρεπε όμως να γίνει, διότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος που βοηθείται από όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τις δράσεις, είτε από το Δήμο, είτε από τον Εμπορικό Σύλλογο, είτε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, δείχνουν και οι ξένοι. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα ήθη και τα έθιμά μας. Και εγώ γνωρίζετε ότι αυτό το υπηρέτησα 4 χρόνια, το πίστεψα, το έκανα μέσα από την καρδιά μου, γιατί δεν θέλω να χάνονται αυτά τα ήθη και τα έθιμα. Θέλω να τα μαθαίνουν οι νεότεροι, θέλω να τα χαίρονται και να τα ζουν ξανά οι παλιοί. Γενικά να υπάρχει κάτι. Ξενούμε. Για ποια γενικότερα έτσι συγκεκριμένη δράση μιλάτε για κάτι συγκεκριμένο?
Παραδείγματος χάρη, ένα όνειρό μου ήταν να καθιερωθεί η γιορτή του κρασιού, Περίνου και Γέφυρα Παγκαίου, η οποία δυστυχώς δεν έγινε. Δεν ξέρω ίσως γίνει αργότερα, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη προβολή. Καταρχάς, 14 εινοποιεία εδώ του Δήμου Παγκαίου πρόβαλαν τα προϊόντα τους, τα προωθούσαν. Ήταν καταενθουσιασμένοι όλοι οι ξένοι, δηλαδή πέρσι είχαμε πάνω από 3.000 επισκέπτες. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο. Έβλεπε το αδιαχώρητο και επίσης πάρα πολλοί επαγγελματίες εδώ τοπικοί, παραγωγή και μάλιστα και κάποιοι καινοτόμων έτσι, προϊόντων. Ναι, ναι. Δούλεψαν πάρα πολύ καλά, προώθησαν τα προϊόντα τους και επαναλαμβάνω ότι χάριζαν πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση σε όσους παραβρέθηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει, ίσως να μην είναι αυτή τη χρονική περίοδο, να είναι λίγο αργότερα. Θέλω να γίνονται πράγματα και εκτός έτσι της πρωτεύουσάς μας, της Ελευθερούπολης ή της Νέας Περάμου που είναι πάρα πολύ γνωστές, αλλά να γίνονται πράγματα και εδώ, να μοιράζονται όσο μπορούν εισάξια στα δημοτικά διαμερίσματα, στον Πιερέο, στο Παγκαίο, στον Ορφανό, εδώ που είμαστε εμείς, γιατί όλοι νιώθουν την ανάγκη, όλοι είναι δημόσιο Παγκαίο. Και νομίζω όλοι δικαιούμαστε κάποιες τέτοιες πλάσεις. Λοιπόν, εμείς θα μεταφέρουμε το μήνυμα σε Όλγα Μπατζιά, που είναι αντιδήμαρχος στην περιοχή, αντιδήμαρχος τουρισμού. Η Όλγα είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, δεν έχει απόλυτη σχέση με όλο θα αυτό. Θα μεταφέρουμε το μήνυμα και στον Χρήστο Μποσμπότη και στον Φίλιππο Αναστασιάδη, προκειμένου να γίνουμε μία αγκαλιά ο Δήμος Παγκαίου, να μην επικεντρωνόμαστε μόνο. Πνιγούμε πολύ από την αγκαλιά πρόσφατα. Προσπάθεια γίνεται από όλους, ο καθένας στο κομμάτι του, στον τομέα του, νομίζω ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και η Όλγα και ο Χρήστος και ο Φίλιππος Αναστασιάδης. Τους λέω με τα μικρά τους ονόματα, γιατί μετά από τόσα χρόνια τους νιώθω δικούς μου ανθρώπους, σαν οικογένεια πλέον, έτσι, σαν φίλοι, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Αλλά όλοι μαζί σίγουρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, γιατί και ο τουρισμός παντρεύεται με τον πολιτισμό και αντίστοιχα φυσικά. Θεωρώ ότι ο δήμαρχός μας όλα αυτά είναι κοντά μας, τουλάχιστον μέχρι χθες που ήμουν εγώ στήριζε την κάθε προσπάθεια και φυσικά δεν έχει λόγο να μην στηρίξει και άλλες προσπάθειες. Είναι υπέρ όλων αυτών και με μια καλή συνεννόηση σε συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Πολιτιστικό θεωρώ ότι γίνουν αξιόλογα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία, Μυρσίνη Χρυσαφούδη, να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Επίσης, καλή να είμαστε δύναμη καλά, Μυρσίνη μου, να είμαστε καλά.